suspicious, complicated. Μετά τον παιδότοπο, το καράβι, το καλοκαιρινό που παίξατε, εδώ βρισκόμαστε τώρα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Όπως βλέπετε, ο Χλωτάβητας είναι πλαστικός, είναι δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5, τα οποία γίνονται ένα γήπεδο μεγάλο 8x8. Εδώ παίζουμε ποδόσφαιρο και το διασκεδάζουμε. Τώρα που θα έρθουν οι μπάλες, να παίξετε και να διασκεδάσετε. Και μετά θα πάμε και στο τένις. Λοιπόν, έχουμε χωριστεί σε δύο ομάδες και είμαστε έτοιμοι τώρα αυτή τη στιγμή να παίξουμε ποδόσφαιρο. Οι από κάτω είναι, πώς τους λένε, δεν το ξέρουμε, αλλά από εδώ είμαστε οι καλύτεροι. Είμαστε έτοιμοι τώρα να παίξουμε και να βάλουμε τα γκολ. Όχι το, τα. Ο αγώνας είναι ακόμα 0-0. Όταν μπει γκολ, σταματάμε. Σταματάμε το ποδόσφαιρο, έχουμε να παίξουμε. Πάμε αλλού. Πριν πάρε τα παιδιά της χιλιακάτοικης παρέας στον παιδότοπο, στο γυμναστήριο και στην πισίνα, ήθελα να τονίσω ότι σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε είναι χώρος του τένις. Έχουμε δύο γήπεδα τένις, έχουμε σχολή που μαθαίνουν τα παιδιά τένις με δασκάλα την Ντανιέλα, η οποία είναι εξαιρετική στο είδος της και μπορεί να σας πει και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το άθλημα. Ωραία, να μας πει δύο λόγια όσον αφορά με το τένις εδώ, κάθε πότε γίνεται. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα τμήματα. Όπως βλέπετε, είναι το μικρό τμήμα που έχω με τα μικρά παιδάκια. Mm-hmm. Λειτουργεί τρεις φορές την εβδομάδα. Βεβαίως υπάρχουν και τμήματα με πιο μεγάλα παιδιά. Υπάρχει ενδιαφέρον στο άθλημα, ναι, το τένις εδώ, έτσι. Και επίσης υπάρχουν τμήματα και ενήλικους που μπορούν να έρχονται εδώ πέρα και να γυμναστούν. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα βρισκόμαστε
στο χώρο όπου υπάρχει ο χειμερινός παιδότοπος, που είναι αυτός που βλέπετε εδώ απέναντι, και εδώ που βρισκόμαστε είναι ο χώρος της καφετέριας. Εδώ κάθονται οι γονείς και εκεί παίζουν τα παιδιά. Και δεν ενοχλούνται ούτε οι γονείς ούτε τα παιδιά. Εδώ διοργανώνουμε και εκδηλώσεις γενεθλίων και εορτών. Πολλοί από εσάς θα έχετε κάνει τα γενέθλιά σας εδώ ή θα έχετε έρθει για γενέθλια. Αυτός είναι ο χώρος και δίπλα είναι το εστιατόριο, το οποίο λειτουργεί καθημερινά. Τώρα λοιπόν, εάν ο κύριος Βενέρης το επιτρέπει, μπορείτε να παίξετε στο μεδότοπο. Έφυγε ντέα!
στα διαμερίσματα των γυναικών που υπάρχει ο χώρος του χαμάμ. Βγαίνει η γρος ατμός 43 βαθμούς. Όμως δημιουργεί ευεξία και χαλάρωση. Είναι 1/4 με 20 λεπτά η όλη διαδικασία. Και μετά το γυμναστήριο και το χαμάμ μπορούμε να μπούμε με πολύ πιο μεγάλη ευχαρίστηση στην πισίνα. Παιδιά, έχετε μπει ποτέ μέσα σε χαμάμ? Όχι! Σε σάουνα, πώς το λένε εδώ? Χαμάμ. Έχετε μπει ποτέ? Όχι! Παιδιά, δεν δοκιμάζουμε λίγο να καθίσετε όλοι? Για να καθίσετε λίγο όλοι μέσα, για να καθίσετε λίγο. Αφήστε τα πράγματα όμως. Δεν βγάζει, απλά να καθίσουμε να δούμε πώς είναι. Θα το λειτουργεί. Για πείτε, για καθίστε λίγο, καθίστε λίγο. Για καθίστε λίγο. Πώς είναι? Πω παιδιά, χαμός, Εδώ ρε Στέλιο, ό,τι τη ρόπα της και μπουγάτσης έχεις φάει, θα φύγουν όλες εδώ μέσα. Στέλιο. Παιδιά, ό,τι φάγανε, τι έφαγες Δέα το μεσημέρι? Τι έφαγες? Τίποτα? Έφαγα. Τι έφαγες? Πάει σπανακόπιτα. Εσύ Μαρία τι έφαγες? Τέλος, τελείωσε. Πες μου. Σπαγκέτι. Τελείωσε σπαγκέτι, την κάψαμε τη σπαγκέτι εσύ. Εγώ φάγα σάντουιτς. Πω. Λοιπόν, για καθίστε λίγο να σας πάρω έτσι να δούμε πώς είναι. Α, είναι βραγμένα. Ναι. Ωραία, εντάξει.